Το πάω λίγο, μήπως το πετύχω και δεν χρεοκοπήσω. Γιατί κάθε φορά που γυρίζω, εγώ ξέρετε, χρεοκοπώ. Τέτοια παθαίνω. Αυτά δεν τα εύχομαι στους παίκτες μας, δεν τα εύχομαι σε κανέναν. Χρεοκοπίες και άλλα τέτοια μακριά από εμάς. Έλα να δώσω κουβελά. Βρε, τι χρεοκοπίες. Μέσα στα γενική αποθέωση έρχεται η Νατάσα μας. 500 μόνο. Έτσι. Μόνο λεφτά. Θα τα διεκδικήσουν σήμερα. Και τα δώρα και τα λεφτά και το αυτοκίνητο. Και η Κωνσταντίνα μας και ο Λευτέρης μας και η Γεωργία μας. Γιατί όποιος γυρίζει, κερδίζει. Ωραία τυπάκια είστε εσείς. Μ' αρέσετε πάρα πολύ και ωραία χαμόγελα. Και ωραίο χτένισμα, Λευτέρη. Δυνατός. Καλή επιτυχία. Ξεκινάμε με λεξομαχία. Η κατηγορία είναι τι κάνω. Τι κάνω είναι η κατηγορία μας. Μία απλή πράξη. Τι κάνω. Σε πρώτο πρόσωπο. Γεωργία. Σερφάρω στα social. Σερφάρω στα social, μία από τις πράξεις που τίνει να γίνει μάστιγα πια στην εποχή που ζούμε, γιατί οι άνθρωποι συνήθως περνάνε ένα μεγάλο δυστυχώς διάστημα να σερφάρουν στα social. Δεν είναι απαραίτητα κακό πάντα, αλλά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το παρακάνουμε, εσύ το παρακάνεις, Γεωργία. Όχι ιδιαίτερα. Βλέπεις τροχό εσύ. Εννοείται. Είσαι πάντα καλύτερη, έλα να παίξεις. Κατηγορία για την Γεωργία μας. Η κατηγορία είναι λογοτεχνικοί ήρωες. Πολύ ωραία. Έχουμε δύο λογοτεχνικούς ήρωες μέσα από το ίδιο βιβλίο προφανώς, έτσι δεν τους έχουμε πάρει από σκόρπια σύμπαντα. Καλή αρχή. Για 40 ευρώ έχουμε το πρώτο μας γραμματάκι και είναι ποιο. Το ταφ. Τρία ταφ. Τώρα έχουμε 50 αρικάκι. Το σίγμα. Άρα είναι άλλα 100 ευρώ και φτάνει στα 220. Γεωργία, ωραίο το ξεκίνημά σου. Και τώρα δυστυχώς θα χάσεις τη σειρά σου στο τρίτο γύρισμα. Ήτανε φαρμακερό το τρίτο. Δυστυχώς. Δεν πειράζει. Κωνσταντίνα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλή επιτυχία και σε σένα. Περιμένουμε το πρώτο σου γύρισμα. Ξεκινάς με μία δωρεπιταγή εσύ. Πάρα πολύ καλά. Το νι. Το γράμμα μας είναι το νι. Ναυτικό. Μπράβο, σήκωσε το δωράκι αυτό. Είναι μία δωρεπιταγή γαλαξίας. Αξίας 150 ευρώ για τα ψώνια της εβδομάδας. Το κάπα. Δεν ανοίγει το κάπα. Παίζει και ο Λευτέρης αυτόν τον πρώτο γύρο. Καλώς όρισες, φίλε μας. Καλώς σας βρήκα. Καλή επιτυχία στο γύρισμά σου. Ευχαριστώ πολύ. Λευτέρη, με το μικρό πόσο ξεκινάς. Λάμδα. Το αρχικό από το όνομά σου είναι εκεί. Υπάρχει τρίτο γράμμα της πρώτης λέξης. Λογοτεχνικοί ήρωες. Δύο. Το Β. Δεν ανοίγει το Β. Να έρθει και πάλι η Γεωργία. Γεωργία, δεύτερο σερί γύρισμα που χάνεις στη σειρά σου. Φοβερό. Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, καλείται να βρει το επόμενο γράμμα για 20 και είναι... Το Π. Βεβαίως και είναι το Π. Πρώτο γράμμα στην δεύτερη λέξη. Το επίθετο του πρώτου λογοτεχνικού ήρωα. Και άλλο ένα δώρο, γιατί έχεις ένα ήδη στην κατοχή σου, θα έρθει με... Το ρο. Ναι, ήρθε. Ναι. Δικό σου και το δωράκι το της βρίσκει. Energy. Τρία τα ρο, 115 τα ευρώ. Συν τα τρία δεκάρικα, αυτή τη στιγμή έχεις 345 ευρώ. Εδώ μιλάμε. Ωραία. Το μη. Μπράβο! Αυτό είναι. Μπράβο σου, γιατί τώρα σηκώνεις το επιβίο που διπλασιάζει τα χρήματά σου. Έχεις σχεδόν 400 ευρώ. Εάν λυθεί ο γρίφος, θα πας στα 800. Θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει άλλο σύμφωνο τον γρίφο. Υπάρχει περίπτωση να έχεις διακρίνει τους δύο λογοτεχνικούς ήρωες? Όχι, μπορώ να αγοράσω φωνή. Άρα πάμε στην αγορά και είναι μόνο ένα το φωνή που μπορεί να αγοράσεις με βάση τα δώρα που έχεις βγάλει. Το άλφα. Μάλλον είναι το καλύτερο.
Και τώρα, όταν τα ανοίξει η Νατάσα μας, θα πρέπει να σκεφτείς ποια είναι τα υπόλοιπα φωνήεντα και στα επόμενα δευτερόλεπτα να μας λύσεις το γρίφο και να πάρεις καλά λεφτά, σχεδόν 600 ευρώ. Ο χρόνος ξεκινά τώρα. Σαλ Παραντάις. Ναι. Ντον Μοριάρτι. Ένα λαθάκι έγινε το έκανες, κάπου ναι. Σε όλα αυτά. Λευτέρη, το έχεις διακρίνει γιατί δεν έχεις λεφτά για φωνή, οπότε πρέπει να δοκιμάσεις. Θα δοκιμάσω, δεν είμαι σίγουρος. Πάμε. Σαλ Παραντάις. Ναι. Ντίν Μοριάρτι. Η αλλαγή που έκανες συγκριτικά με την απάτη της Κωνσταντίνας είναι τον Ντόν τον έκανες Ντίν. Ήταν αυτό. Έτσι. Είναι Ντίν Μοριάρτι. Και Σαλ Παραντάις από το δρόμο του Κέρουακ. Παρακαλώ, οι δύο λογοτεχνικοί ήρωες. Για εμείς, εγώ το Μοριάρτι που έλεγα στην αρχή, λέω θα είναι από τον Στέλλο Χόλμς. Αλλά εγώ δεν ήταν. Ήταν ο Ντίν, άλλος αυτός. 100 ευρώ για τον Λευτέρη, 100 ευρώ για την Γεωργία. Παραλίγο να πάρει έτσι ένα 600. Αν τον Ντίν τον είχαμε κάνει Ντόν. Αλλά έκανε μια ωραία προσπάθεια. Ατύχησες απλά στο γράμμα του ονόματος και έτσι δεν πήρες το διπλασιασμό των χρημάτων. Αυτό όμως μπορεί να γίνει στη συνέχεια για οποιονδήποτε παίχτη. Γιατί μόλις ξεκινήσαμε. Δεύτερος γύρος.